Υπάρχει μια τεχνική στη μελέτη, όπως όταν είναι επικεντρωμένος κάποιος, όταν τον πονάει το χέρι του, μπορεί να καίγεται, να έχει καεί κάπου, να έχει χτυπήσει. Όσο είναι εκεί, είναι σαν τα παιδάκια που λέει, ω, το μιμί μου και πονάω. Το ίδιο είναι με τα προβλήματα της ζωής. Όσο είμαστε επικεντρωμένοι εκεί πέρα, γι' αυτό οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν βαλβίδα εξαέρωσης με διάφορες δραστηριότητες, με τη μουσική, με την μπάλα, με το κολύμπι, με διάφορα. Αυτό τώρα, παράλληλο, έχει να κάνει με εμάς με τη μελέτη που θα κάνουμε αυτή την άσκηση. Θα παίξουμε συντορέντο, 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 συνέχεια. Αλλά καθώς όμως θα το παίζουμε, για να μπορούμε να αντέξουμε πάνω από τα όρια μας, θα κάνουμε διάφορες σκέψεις. Δεν θα είμαστε δηλαδή εκεί σε ένταση πάνω σε αυτό. Θα σκεφτούμε διαφορετικά. Ότι έρχεται η καλή δουλειά, ότι καλοκαιριάζει, ότι το πρόβλημα που έχουμε θα λυθεί, οτιδήποτε. Σκεφτόμαστε θετικά πάνω σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αρχίξουμε. Θα δίνω εγώ το ρυθμό. Αν κάποιος βγει έξω, ξαναμπαίνει πάλι μέσα. Και παίζουμε μέχρι αύριο, για να μην πάει το βιντεάκι 50 ώρες.